Λαύρος ο Κώστας Χριστόπουλος για τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοτική Αρχή με αφορμή την ευνηδιαστική εναπόθεση απορριμμάτων από τον Δήμο Πύργου στην Ξερόλακα. Το θέμα δεν είναι ότι μετέφεραν απορρίμματα από τον Πύργο. Το θέμα είναι ότι δεν είχε κανείς ιδέα, δεν είχε ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή, δεν είχε συγκαλέσει τα όργανα που να συγκαλέσει. Και το χειρότερο απ' όλα, στην απάντηση που έδωσε σήμερα και είπε ότι όντως έγινε αυτό, δεν αναφέρεται αν θα υπάρξουν άλλα, πόσα άλλα θα υπάρξουν, βάσει ποιου σχεδιασμού έγινε αυτή η μεταφορά, τι θα πάρουμε ακόμα και για πόσο διάστημα. Το γιατί, ότι δεν μπορούσε να τα πάρει η Πάδρα όσο τα πήραμε εμείς, είναι μια δικαιολογία που, αν μας το λέγει, μπορεί να λέγαμε ναι για δύο αυτοκίνητα. Το θέμα όμως δεν είναι τα δύο αυτοκίνητα, γιατί θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα και είναι συνολικά η πολιτική της Δημοτικής Αρχής να μην ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για οτιδήποτε συμβαίνει. Χτες αργά το μεσημέρι, μας πήραν τηλέφωνο από τη Δημοτική Αρχή του Πύργου και μας ζήτησαν, μας παρακάλεσαν, επειδή δύο φορτηγά δεν μπορούσαν να πάνε να αδειάσουν στη χιτά της Παλέρου, όπως είχε προγραμματιστεί, γιατί δεν έμπαιναν, για τεχνικούς λόγους τέλος πάντων. Αυτά τα φορτηγά γύρναγαν πίσω και βρισκόσαν στην περιοχή μας. Και μας παρακάλεσαν, προκειμένου να μην πάνε στον πύργο τα σκουπίδια, να τα αποθέσουν στο χιτά της Ξερόλακας. Τους υποδείξαμε να πάνε στο Φλόκα, γιατί εμείς έχουμε το χιτά υπερκορασμένο, ή αλλού, και μας απάντησαν ότι υπήρχε άρνηση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος από την πλευρά του υποστηρίζει πως ήταν απόφαση της στιγμής και δεν μπορούσε να αφήσει τα απορρίμματα να ξαναγυρίσουν στους δρόμους του πύργου. Θα ήταν πολύ άσχημο να γυρίσουν στο πύργο και να ρηχτούν πάλι μπροστά σε σπίτια, σε σχολεία, σε δρόμους. Είναι σκουπίδια τα οποία είναι πολλών μερών, εβδομάδων, δεν ξέρω πόσο είναι. Και για λόγους αλληλεγγύης, για λόγους υγείας, είπαμε να τα ρίξουν εκεί πέρα, κάνοντας, ας πούμε, μία μικρή να έχουμε μία συμμετοχή και αλληλεγγύη με αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Καμία συμφωνία, λέτε, να ήταν μόνο δύο αυτοκίνητα. Εμείς, να φανταστείτε, ρίχνουμε 40 φορτηγά την ημέρα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Ήταν δύο και τελειώνει εκεί το πράγμα, και αυτοί που λένε διάφορα, ας τους κρίνει όποιος νομίζει πολίτης και αν κάναμε καλά ή όχι. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ένταση στην Ξερόλακα με τους κατοίκους όταν είδαν τα απορριμματοφόρα του Δήμου Πύργου.